διακοπή. Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 223, κάθετος 17, κάθετος 18 Νοεμβρίου του 19, επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Κινήματος Αλλαγής, κυρίας Φωτεινής Γεννηματά, προς τον Πρωθυπουργό με θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό. Τα νησιά μας και όλη η ελληνική κοινωνία εκπέμπουν SOS. Καλείται συνεπώς το βήμα η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, κυρία Φωτεινή Γεννηματά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ακριβώς γράφουμε και στην ερώτησή μας, τα νησιά μας, αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, εκπέμπουν SOS. Δυστυχώς όμως, και η κυβέρνησή σας δεν μπαίνει στην καρδιά του προβλήματος, που είναι το τεράστιο έλλειμμα αλληλεγγύης από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της. Με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η Ευρώπη παρέδωσε τα κλειδιά του προσφυγικού μεταναστευτικού στον Ερντογάν, ο οποίος βέβαια τώρα έχει τη δυνατότητα να μας εκβιάζει. Τόσο εμάς, όσο και την Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως, ανήμπορη, χαϊδεύει τον Ερντογάν και ακόμα χειρότερα, η Ελλάδα παρακολουθεί και χαϊδεύει την Ευρώπη. Χτυπώ λοιπόν για άλλη μία φορά από αυτό το βήμα το καμπανάκι του κινδύνου. Ο ελληνικός λαός απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια τα αισθήματα φιλοξενίας και αλληλεγγύης που τον χαρακτηρίζουν. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένας λαός υπερήφανος, όχι απλά φιλότιμος. Γι' αυτό λέμε καθαρά ως εδώ. Η μεγάλη πίεση οδηγεί σε διχασμό τις τοπικές κοινωνίες. Είναι τρομερά επικίνδυνο όλο αυτό. Δημιουργούνται συγκρούσεις. Η ακροδεξιά καραδοκεί, κύριε Πρωθυπουργέ, και δυστυχώς ακούγονται και ακροδεξιές φωνές μέσα από το δικό σας το κόμμα. Πρέπει και μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Γιατί μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα. Να ορθώσουμε επιτέλους ανάστημα. Να ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Πριν 2 εβδομάδες, όταν σας υπέβαλα την ερώτηση, ο πληθυσμός των εγκλωβισμένων στα νησιά ήταν περίπου 35.500 άτομα. Εχθές ξεπερνούσαν τις 38.000 και σήμερα είναι ακόμα περισσότεροι, διότι είχαμε νέες αφίξεις. Έχει λοιπόν ξεπεραστεί κάθε όριο, κάθε αντοχή του συστήματος υποδοχής και ασύλου της χώρας και κάθε αντοχή των κατοίκων. Ο κύριος Τσίπρας, αυτή είναι η αλήθεια, δέσμευσε τη χώρα μας σε αυτή την περιπέτεια για καθαρά μικροκομματικούς λόγους. Από ιδιοτέλεια. Μετέτρεψε τη χώρα μας στο κορόιδο της Ευρώπης. Και εσείς τι κάνετε τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ? Συνεχίζετε στην ίδια ρότα? Είστε αποφασισμένος να καθιερώσετε αυτή την κατάσταση από εδώ και πέρα σε αυτό τον τόπο? Δεν βλέπετε μπροστά σας τι έρχεται? Δεν βλέπετε ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε εθνική τραγωδία? Δεν μπορεί να φορτωνόμαστε εμείς όλο το πρόβλημα, να είμαστε οι μοναδικοί σχεδόν πρόθυμοι της Ευρώπης. Αλλάξτε ρότα τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Πάρτε τώρα πραγματικές πρωτοβουλίες. Σταματήστε το χάιδεμα των ισχυρών. Αφήστε την επικοινωνία και ασχοληθείτε με την ουσία. Γιατί το αυγό του φιδιού παραμονεύει. Είναι εδώ. Πρέπει επιτέλους να θέσουμε τις δικές μας προτεραιότητες και να βάλουμε τα δικά μας όρια. Πρώτον, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι θέμα της Ευρώπης και όχι της Ελλάδας.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχετε την υποχρέωση να εξασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε χώρα μέλος θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Να υπάρξει άμεσα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα προγράμματα μετεγκατάστασης προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Να υπάρξει επιτέλους αναλογική κατανομή των βαρών. Με συγκεκριμένα μέτρα κατά χωρών όπως η Ουγγαρία που αρνούνται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Να υπάρξουν κυρώσεις οικονομικές. Να αλλάξει η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και να γίνονται επιστροφές και από την ενδοχώρα. Να προχωρήσουν βεβαίως οι διαδικασίες αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου. Δεν μπορεί το βάρος της εξέτασης του ασύλου να πέφτει μόνο σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Ως πρώτο βήμα να υπάρξει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες εξέτασης ασύλου στη χώρα μας. Δεν αρκούν, κύριε Πρωθυπουργέ, μόνο οι χρηματοδοτήσεις. Δεν ξεμπερδεύει η Ευρώπη μόνο με αυτές. Έχει μεγαλύτερες και ευρύτερες ευθύνες. Δεύτερο ζήτημα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι βεβαίως η φύλαξη των συνόρων. Φυλάξτε επιτέλους τα σύνορά μας, κύριε Μητσοτάκη. Ενισχύστε τις δυνάμεις αποτροπής. Απαιτήστε κοινές περιπολίες με τη Frontex, ώστε να γίνει σαφές ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν μπορεί, κύριε Πρωθυπουργέ, η Frontex να επιχειρεί και να είναι αποτελεσματικότατη στη φύλαξη των συνόρων στο βορρά και στα ανατολικά μας σύνορα να κάνει απλά τον παρατηρητή. Γιατί? Με κλειστά σύνορα στο βορρά και ανοιχτά στην Ανατολή δεν υπάρχει λύση, κύριε Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει. Κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται το θέμα ανάπτυξης του ΕΣΟΘΕ και γιατί καθυστερεί τόσο. Τι έχετε κάνει εσείς από τότε που αναλάβατε? Να αξιοποιηθεί η Frontex σε επίπεδο προσυνοριακού ελέγχου, δηλαδή πριν την είσοδο των μεταναστών. Όχι μόνο στα εθνικά μας χωρικά ύδατα, ούτε στα διεθνή, αλλά στα χωρικά ύδατα και στο έδαφος της γειτονικής μας χώρας, της Τουρκίας. Θα ενισχυθεί άμεσα το λιμενικό με ραντάρ και θερμικές κάμερες. Και βέβαια είναι αδιανόητο οι αρμόδιοι υπουργοί να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Να λένε απλά ότι η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη. Αλλάξτε ρότα, κύριε Μητσοτάκη. Οι συνθήκες επιβάλλουν να ταρακουνήσετε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες και τα ευρωπαϊκά όργανα. Να ακουστεί η κραυγή αγωνίας της ελληνικής κοινωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι δική σας ευθύνη να το πράξετε αυτό. Και δεν το κάνετε. Δεν ξέρω αν δεν θέλετε. Δεν ξέρω αν δεν μπορείτε. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε κατηδίαν στις επικοινωνίες σας με την κυρία Μέρκελ ή με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Το θέμα είναι ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης. Με τεκμηρίωση, με πίεση, με πυγμή. Και δεν τη βλέπω, κύριε Μητσοτάκη. Ούτε εγώ, ούτε οι Έλληνες πολίτες. Και βέβαια, πολύ χειρότερα, δεν την αισθάνονται οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να την αισθανθούν για να αντιδράσουν. Μην τους διευκολύνετε διαρκώς. Είναι ώρα να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει με κάθε τρόπο. Ακόμα και αν χρειαστεί να μπλοκάρουμε κρίσιμες αποφάσεις στην Ευρώπη. Και εμείς σε μια τέτοια πρωτοβουλία θα είμαστε δίπλα σας. Σας το είπα και όταν μας καλέσατε να συζητήσουμε για το θέμα του απόδημου, που προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ για να υπάρξει μια συνενετική λύση. Σας το είπα και τότε. Εμείς θα φωνάζουμε για το προσφυγικό, γιατί θεωρώ ότι έτσι βοηθάμε και εσάς, αλλά τελικά έτσι βοηθάμε τον τόπο μας. Εμείς λοιπόν δεν θα μείνουμε απλοί θεατές και συνένοχοι.
στην ολοκλήρωση αυτού του εγκλήματος σε βάρος της χώρας. Καθαρές κουβέντες, καθαροί λογαριασμοί. Τρίτο ζήτημα, η κατάσταση στις δομές στη χώρα. Ακούστε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προχτές γύρισα από τα Διαβατά. Τα Διαβατά είναι μία από τις πιο οργανωμένες δομές φιλοξενίας στη χώρα μας και μάλιστα τη λειτουργούν δημόσιοι υπάλληλοι με αυταπάρνηση. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν καλούνται καν στις συσκέψεις, είναι περίπου ανύπαρκτοι, αθέατοι από την εξουσία. Στις συσκέψεις καλούνται οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι για να πάνε να συμμετέχουν, τηλεφωνούν στους δημοσίους υπαλλήλους και ρωτούν ποια είναι τα προβλήματά τους και τι πρέπει να μεταφέρουν για τη λειτουργία της δομής. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την περιοχή, μέχρι τώρα, οι κάτοικοι άντεξαν και ζούσαν αρμονικά με τους πρόσφυγες. Περίπου 1.000 έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει αυτή η δομή. Αλλά ακούτε τι είδα με τα ίδια μου τα μάτια εκεί. Δίπλα στη δομή, μέσα στα Διαβατά, σε άδεια κτίρια, σε πιλωτές πολυκατοικιών, σε παιδικές χαρές, σε πλατείες, υπάρχουν χιλιάδες, όπως επιβεβαιώνουν και οι κάτοικοι και ο Δήμαρχος, μετανάστες που δεν έχουν δηλωθεί πουθενά. Ο εφιάλτης δηλαδή στα Διαβατά είναι ότι 3.500 περίπου άνθρωποι το τελευταίο εξάμηνο και επί ημερών σας πέρασαν άνετα, πολύ άνετα τα σύνορα στον Εύρο. Δεν μιλάμε για τη θάλασσα. Ούτε μιλάμε για το χειμώνα και τις πλημμύρες. Μιλάμε για αυτή την εποχή και μιλάμε για τον Εύρο. Και πέρασαν ανενόχλητοι επί ημερών σας. Και δεν καταγράφηκαν πουθενά. Τι κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Περιφέρονται στα Διαβατά και προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να συλληφθούν για να καταγραφούν και να ζητήσουν άσυλο στη συνέχεια. Και να μείνουν για μερικά χρόνια και να περιφέρονται με αυτόν τον τρόπο κάτω από αυτές τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω μόνο ότι οι διαμένοντες ετούντες άσυλο, αυτοί που είναι μέσα στη δομή, θα περάσουν από τη συνέδευση που απαιτείται για να προχωρήσει η διαδικασία το 2023. Και συζητάμε για επιτάχυνση και για αποφάσεις εντός εξαμηνού. Πώς? Εξηγήστε μας. Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει πυροδοτήσει το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι αυτό μία σαφής ένδειξη ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι πρακτικά τα ανοιχτά ελληνικά σύνορα, τότε τα κλειστά κέντρα των νησιών ή της ενδοχώρας που ανακοινώνεται θα αποτελέσουν απλώς ένα κέντρο μεταγωγών ως την τελική τους διάχυση στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτό θα γίνει. Κέντρα μεταγωγών θα φτιάξετε. Και πώς μπορείτε να μιλάτε για ασφάλεια, όταν στα Διαβατά δεν υπάρχει ούτε αστυνομικό τμήμα? Το ξυλώσανε, το πήρανε από εκεί. Και εσείς ολοκληρώσατε την καταστροφή, γιατί πήρατε και τους δύο ειδικούς φρουρούς που υπηρετούσαν στην πύλη της δομής. Εντελώς ανεξέλεγκτη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αρκετά λοιπόν με την επικοινωνιακή υποκρισία. Χορτάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλουμε άλλο. Και κυρίως δεν αντέχει ο ελληνικός λαός. Κύριε Πρωθυπουργέ, πήγα και στη Σάμο πριν από λίγο καιρό. Όταν πήγα σε αυτό το κέντρο, φιλοξενούσε, σχημαλόγου το φιλοξενούσε. Στις πλαγιές ήτανε, μικρές σκηνές, πάνω σε πέτρες, σε χώματα, κάτω από δέντρα, παντού. Εν πάση περιπτώσει, φιλοξενούσε εντός εισαγωγικών 5.750 άτομα. Σήμερα ο αριθμός έχει ξεπεράσει τα 6.900. Πού είναι ο καταβλισμός?
είναι ακριβώς δίπλα στην πόλη. Μέσα στα σπίτια. Δέχθηκαν εκεί στη Σάμο να γίνει μια νέα δομή δυναμικότητας 1.200 ανθρώπων και ένα κλειστό κέντρο για άλλους 300. Και εσείς τώρα τι λέτε? Ανακοινώνεται δομή για 5.000. Για ποια αποσυμφόρηση μιλάμε? Η υπομονή στη Σάμο έχει εξαντληθεί. Έχουν ήδη πέσει θύματα εξαπάτησης πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα και γι' αυτό δεν σας πιστεύουν. Η Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αντέχει άλλες μόριες. Δεν αντέχουν άλλο οι κάτοικοι. Και είναι ντροπή για τη χώρα μας, για την Ευρώπη, για τον πολιτισμό μας, να ζουν άνθρωποι πρόσφυγες κάτω από αυτές τις συνθήκες. Συνθήκες εξαθλίωσης. Επικίνδυνες για την υγεία τους, για τη σωματική τους ακεραιότητα και τελικά για την ίδια τους τη ζωή. Κύριε Πρωθυπουργέ, ένα μωρό 9 μηνών έχασε τη ζωή του από αφυδάτωση. Όπως ανακοίνωσαν στη συνέχεια οι γιατροί, από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Παιδιά και γυναίκες κινδυνεύουν, βιάζονται και κακοποιούνται. Είναι αδιανόητο, κύριε Πρωθυπουργέ, δικοί σας υπουργοί να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της μόριας. Και βέβαια είναι τραγικό πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι δεν γίνονται και κάθε μέρα βιασμοί. Μόνο μια φορά, λέει, στους 6 μήνες να ντρέπονται αυτοί που τα λένε. Δηλαδή δεν τρέχει και τίποτα. Είναι και αυτός ικανοποιημένος. Μια χαρά τα κάνανε. Εγώ αναρωτιέμαι τι θα έλεγαν εάν ήταν τα δικά τους παιδιά. Και αναρωτιέμαι τι θα κάναμε αν αυτή η υπόθεση αφορούσε τα δικά μας παιδιά, κύριε Πρωθυπουργέ. Περιμένω διευκρινήσεις για τα μέτρα που ανακοινώσατε. Να μας ενημερώσετε για το πώς θα γίνει η αποσυμφόρηση. Πώς θα προχωρήσει. Πώς θα γίνει τόσο αναγκαία διασπορά. Αλλά και ποιος πληρώνει και πόσα για όλα αυτά. Υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Πρωθυπουργέ? Πόσα θα διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία και πόσα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις? Πόσα οι διεθνείς οργανισμοί που μέχρι τώρα διαχειρίζονται τη μερίδα του Λέοντος? Με ποιες διαδικασίες? Με τις κατά παρέκκληση που καταγγέλατε επί ΣΥΡΙΖΑ? Μέχρι πότε θα υπάρχει αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο? Ή θα ξαναμιλάμε σε λίγο καιρό για ελέγχους, για απάτες από την ΟΛΑΦ, αλλά θα τίθετε σε έλεγχο η δική σας κυβέρνηση αυτή τη φορά? Περιμένουμε απαντήσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, και σαφείς διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ, κυρία Γεννηματά, για την ερώτηση την οποία μου καταθέσατε. Σταθήκατε αρκετά στην εισαγωγική σας τοποθέτηση στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Επιτρέψτε μου αυτό να το θίξω περισσότερο στην δευτερολογία μου και να αξιοποιήσω την πρωτολογία μου για να σας πω πώς θα αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε πως έχει έρθει για να μείνει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει διεθνή διάσταση, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, έχει όμως και μία εθνική διάσταση, έχει σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο και, ας μην κοροϊδευόμαστε, έχει πολλές αντικειμενικές δυσκολίες διαχείρισης. Δυστυχώς, άστοχες αποφάσεις του πρώτου καιρού το γιγάντωσαν και οι αρχικές προσφυγικές ροές έχουν μετατραπεί σε μια μεταναστευτική
καταιγίδα. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση επί της προηγούμενης κυβέρνησης, η ευρωπαϊκή απόφαση να κλείσουν τα βόρεια σύνορά μας, δυστυχώς ο πυρήνας του προβλήματος, που είναι η δυσκολία της φύλαξης των ανατολικών συνόρων σε συνδυασμό με τα κλειστά βόρεια σύνορά μας, έχει οδηγήσει στην έξαρση του προβλήματος, το οποίο καλούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όμως, δεν εθελοτυφλούμε, ούτε μας ενδιαφέρει να αναλώσουμε πολύ χρόνο, να αποδώσουμε ευθύνες στους προηγούμενους. Έχουμε χρέος να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και έχουμε χρέος να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όλοι. Όλοι μαζί. Και σε αυτήν την προσπάθεια θα ζητήσω και τη δικιά σας στήριξη, εντός κυρίως εκτός Ελλάδος, σε μια σειρά από ζητήματα, στα οποία πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη συναντήληψη, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος και για τις υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη. Ανοίγω μια παρένθεση, με κατηγορήσατε ή μου προσάψατε ότι δεν θίγω το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι δεν θα διέφυγε της προσοχής σας ότι χθες το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αφιέρωσα ουσιαστικά το σύνολο της ομιλίας μου και όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις μου, επισημένοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, θέτοντας με επιτακτικό τρόπο την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στην αναμόρφωση του Δουβλίνου, το οποίο το χαρακτήρισα άκρος προβληματικό και ξεπερασμένο. Έθεσα επίσης και κόμματα τα οποία ανήκουν στη δικιά μου πολιτική οικογένεια, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρώτων ευθυνών τους, και επανέλαβα κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, ότι δεν γίνεται η Ευρώπη της αλληλεγγύης να αποδέχεται χώρες που από τη μία μπορεί να απολαμβάνουν τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη την πρόσβαση στη ζώνη του Σέγγεν, και απ' την άλλη να αρνούνται πεισματικά τον οποιοδήποτε, έστω και τον ελάχιστο, επιμερισμό του προβλήματος σε ευρωπαϊκή βάση. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά και έχουν τεθεί και θα τεθούν με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, και καθώς η καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες της από την 1η Δεκεμβρίου αυτού του μήνα, έχουμε το προνόμιο ως χώρα να έχουμε αντιπρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά, υπεύθυνο και για τα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτή. Έχω ξεκαθαρίσει ότι αυτός είναι ο φάκελος με τον οποίο κατά προτεραιότητα πρέπει να ασχοληθεί η κυρία Van der Leyen, και μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Σχοινάς έχει δεσμευθεί ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα καταθέσει κάποιες από τις πρώτες σκέψεις, κατευθύνσεις για το πώς η καινούργια Επιτροπή αντιλαμβάνεται τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Υπάρχει λοιπόν η ευρωπαϊκή διάσταση, πολύ σημαντική. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι διμερές με την Τουρκία, δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Εμείς όμως είμαστε αυτοί οι οποίοι βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις του προβλήματος. Άρα, καλά και ωραία αυτά τα οποία λέμε για την Ευρώπη, η χώρα όμως χρειάζεται μια εθνική στρατηγική διαχείρισης ενός οξύτατου προβλήματος, το οποίο δεν είμαστε βέβαιοι αν θα γίνει καλύτερο ή χειρότερο, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ειλικρινά για όλα τα ενδεχόμενα. Το λέω λοιπόν ακόμα μια φορά στην εθνική αντιπροσωπεία, ότι η δικιά μας πολιτική, η πολιτική που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση, έχει αλλάξει. Είναι άλλη η πολιτική αυτής της κυβέρνησης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σύνορά μας φυλάσσονται και θα φυλάσσονται, διότι η χώρα έχει σύνορα, προφανώς όχι μόνο στην ξηρά, έχει σύνορα και στη θάλασσα. Ο έλεγχος, έλεγχοι στη χώρα εντάθηκαν. Ο νέος νόμος επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου και τις επιστροφές. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Σταδιακά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει πατώντας ένα κουμπί. Τα ακριτικά νησιά ανακουφίζονται με αναλογική μεταφορά προσφύγων μεταναστών σε άλλες περιοχές. Ενώ, όπως σας είπα, σε διεθνές επίπεδο θα επιμένουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο στη βελτίωση του πλαισίου του Δουβλίνου. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα έχει τις αντοχές της, αλλά ξέφραγο αμπέλι δεν είναι. Αυτή η εποχή πέρασε. Αυτό σημαίνει, ναι, μία αυστηρότερη πολιτική φύλαξης των σύνορων μας. Σημαίνει κλειστούς, φυλασσόμενους χώρους, τους οποίους δρομολογούμε. Έχουμε ανακοινώσει
ακριβώς που θα γίνουν σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, σε συζητήσεις οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολες. Αλλά να σας πω κάτι, αναφερθήκατε στη ΣΑΜ, στην οποία όντως έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Ένα νησί το αγαπώ ιδιαίτερα. Έχω απόλυτη κατανόηση για το μέγεθος του προβλήματος. Το μεγάλο πρόβλημα στη ΣΑΜΟ, κύριε Γεννηματάκη, και το ξέρετε εσείς, είναι αυτός ο άθλιος καταβλισμός στο βαθύ. Είναι μέσα στην πόλη. Αυτός θα κλείσει ο καταβλισμός. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να κλείσει. Στη θέση του θα δημιουργηθεί μια κλειστή φυλασσόμενη δομή. Μεγαλύτερη από αυτό που είχαμε πει. Ναι, μεγαλύτερη από αυτό που είχαμε πει. Αλλά μακριά από την πόλη. Τι είναι καλύτερο για τη ΣΑΜΟ? Να έχει 7.000 πρόσφυγες μετανάστες σε αυτές τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο καταβλισμό στο βαθύ, ή μια οργανωμένη δομή μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε εκτιμήσει, η οποία θα είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα της ΣΑΜΟ? Βέλτιστη λύση δεν υπάρχει σε αυτό το πρόβλημα. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο περιγράφουμε, και χαίρομαι που και ο Δήμαρχος και ο Βουλευτής και οι τοπικοί παρόντες καταλαβαίνουν ότι αυτή η επιλογή μας είναι η μόνη σωστή και εφαρμόσιμη πολιτική, και θα σας καλούσα και εσείς να τη στηρίξετε. Είναι καλή τελικά, είναι η καλύτερη δυνατή, εν πάση περιπτώσει, για το νησί. Προχωράμε στην αποσυμφόρηση των νησιών. Έχει ανακοινωθεί πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες, πρώτοι 5.000 σε ξενοδοχεία, άλλοι 15.000 σε νέες δομές οι οποίες θα δημιουργηθούν. Αυτοί που μεταφέρονται είναι πρωτίστως οικογένειες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Και βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται στην επικράτεια. Δεν υπάρχει, ξέρετε, κάποιος μαγικός αλγόριθμος ο οποίος να μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να κατανεμηθούν με τον όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες και βέβαια σε δομές οι οποίες να μπορούν να τους υποστηρίξουν και να μπορούν να μένουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες ανθρώπινες, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι έρχεται και χειμώνας. Σας διαβεβαιώνω ότι οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Χρυσογοίδης, ο κ. Κουμουτσάκος, ο κ. Στεφανής, ο κ. Δεκάκος, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, γίνεται. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί. Αν υπάρχουν και άλλες προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, να μπορέσουμε καλή την πίστη να τις συζητήσουμε. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της φύλαξης των συνόρων. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Γεννηματά, ότι πρέπει να συγκροτήσουμε έναν ενιαίο φορέα επιτήρησης των συνόρων, κάτω από τον οποίο πρέπει να τηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις που έχουμε. Και χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό και προχωράμε, έδωσα ειδική έγκριση για πρόσληψη 400 συνοροφυλάκων στον Εύρο και 800 ακόμα στα νησιά. Και αν κρίνουμε, κυρία Γεννηματά, ότι χρειαζόμαστε και άλλους, ειδικά στον Εύρο, θα τους πάρουμε. Και ότι ο Εύρος θα κλείσει. Και αν και σήμερα υπάρχουν, έχουμε προβλήματα στον Εύρο, θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχω εικόνα της κατάστασης που περιγράψατε στα διαβατά. Δεν είναι εκτός πραγματικότητας αυτό που είπατε. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Με ρωτήσατε για το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Καλά κάνατε και με ρωτήσατε εμένα, αλλά για ρωτήστε και το ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια, γιατί δεν έκανα απολύτως τίποτα. Θα το προχωρήσουμε με τις πιο επίγουσες διαδικασίες και αν χρειαστεί και νομοθετική παρέμβαση θα γίνει και αυτή. Είναι ένα έργο της τάξης των 60 εκατομμυρίων περίπου. Το χρειάζεται χθες η χώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, να μην βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται σήμερα στο Αιγαίο, ειδικά όταν μιλάμε για αποστάσεις οι οποίες είναι σχετικά μικρές. Θα αποκτήσει η χώρα ένα τέτοιο σύστημα το συντομότερο δυνατόν και μέχρι τότε θα αξιοποιήσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Σήμερα θα έχω την χαρά να συναντήσω την Ένωση Εφοπλιστών κατόπιν δικού μου προσωπικού αιτήματος. Η Ένωση Εφοπλιστών ανταποκρίθηκε. Θα δωρήσει στο λιμενικό σώμα 10 καινούρια φουσκωτά. Είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει το λιμενικό σώμα, με πλήρη εξοπλισμό, θερμικές κάμερες και δυνατότητα να μπορούν να πλέουν και στις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Μέχρι το τέλος του επόμενου, τα πρώτα 5 θα παραλυθούν μέχρι το καλοκαίρι και τα επόμενα 5 μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου. Ενώ, να το καταθέσω στα πρακτικά, ενώ θα ανακοινωθούν σύντομα και άλλες ενέργειες οι οποίες θα αποσκοπούν στην ενίσχυση
του λιμενικού μας σώματος. Στο επίπεδο του ασύλου και των επιστροφών, ήδη προσλαμβάνονται, ήδη έχουν ξεκινήσει δουλειά. Οι πρώτες προσλήψεις έχουν ήδη γίνει. Θα προσληφθούν 500 υπάλληλοι για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες ασύλου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι σημαντικές τομές οι οποίες έγιναν με τον νόμο τον οποίο εισηγήθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης, επιταχύνουν ουσιαστικά τη διαδικασία ασύλου. Οι ημερομηνίες που θέσατε ήταν με τα παλιά χρονοδιαγράμματα. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι? Κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση 70.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου. Και μόνο 1.800 επιστροφές είχαν γίνει, εκ των οποίων οι πιο πολλές ήταν εθελοντικές επιστροφές. Δεν ήταν αποτέλεσμα της κοινής δήλωσης Ελλάδος-Τουρκίας. Επιστροφές θα γίνουν λοιπόν. Θα γίνουν επιστροφές. Και θα γίνουν και σύντομα. Θα αποφύγω να βάλω κάποιο συγκεκριμένο στόχο αριθμητικό. Θα γίνουν όμως σημαντικές επιστροφές, διότι αυτές έχουν και έναν σκοπό ακόμα. Δεν θα λύσουμε όλο μας το πρόβλημα με επιστροφές. Συμβολικά όμως και επικοινωνιακά, απέναντι στα άθλια κυκλώματα των διακινητών και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι έρχονται στη χώρα μας χωρίς προσφυγικό προφίλ, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του προηγούμενου συστήματος, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε είναι ξεκάθαρο. Ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα είναι αυτοί που επιλέγουμε εμείς να είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Και αυτοί που δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας θα επιστρέφουν πίσω. Θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στις κλειστές δομές. Θα κλείσει σταδιακά η Μόρια. Θα κατασκευαστεί σε άλλη δομή μια σύγχρονη, σε άλλη περιοχή, μια σύγχρονη δομή. Αυτή είναι η εικόνα την οποία πρέπει να έχουν οι δομές. Στη Βόρεια Λέσβο. Έχει επιλεγεί η περιοχή, έχει επιλεγεί σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές. Καταθέτω στα πρακτικά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Χίο. Σε όλες τις περιοχές έχει γίνει η χωροθέτηση. Ξέρουμε που θα γίνουν αυτές οι δομές. Θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη δομή της ΒΙΑΛ. Θα κλείσει αυτή η δομή με μια νέα φυλασσόμενη δομή με ανάλογη χωρητικότητα. Σας μίλησα ήδη για το τι θα γίνει στη Σάμο. Ενώ στην ΚΟ και στη Λέρο μετασκευάζονται σε κλειστά κέντρα υφιστάμενες δομές. 2.000 και 1.000 άνθρωποι θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές. Θα φυλάσσονται και στο εσωτερικό, θα επικρατούν ανθρώπινες συνθήκες σε αυτές τις δομές, αξιοπρεπείς, επιπλωμένοι χώροι, δυνατότητες θέρμανσης ψύξης και στον περιβάλλοντα χώρο θα υπάρχουν ιατρία, κουζίνες, αν χρειάζεται και χώροι λατρείας. Έτσι είναι οργανωμένα και τα κλειστά κέντρα σε περιοχές όπως είναι η Γερμανία. Αυτή είναι μια νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένα αυτά τα κλειστά κέντρα, η οποία επιχειρεί να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών στα νησιά, φροντίζοντας όμως ταυτόχρονα τόσο για την ασφάλεια των κατοίκων στα νησιά, όσο και για τον έλεγχο των φιλοξενούμενων. Λαμβάνουμε ξεχωριστές πρόνοιες για τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά για τα νησιά μας. Στη Λέσβο, Λέρο, Κος, Σάμο, Χίο θα παραταθούν μέχρι το τέλος του 2000 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Και σε όλες τις περιφέρειες, όπου θα κατανέμονται άνθρωποι από τα νησιά, θα βελτιωθούν γρήγορα υποδομές υγείας, παιδείας, κοινής ωφέλειας, αλλά και τουρισμού. Οι ντόπιοι θα έχουν πάντα προτεραιότητα στις προσλήψεις, ενώ όλες οι εγκαταστάσεις θα αποδοθούν αργότερα στις περιοχές στις οποίες δημιουργούνται. Έχει ήδη συγκροτηθεί ένα ειδικό ταμείο με 50 εκατομμύρια ευρώ, το ονομάζουμε πρόγραμμα Αλληλεγγύη, θα στηρίξει εκείνους τους Δήμους οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στους οποίους θα δημιουργηθούν οι νέες δομές, μεγαλύτερες δομές, που θα υποδηθούν πρόσφυγες και μετανάστες, το δεύτερο κύμα δηλαδή των 15.000, οι οποίοι θα μετακινηθούν εντός των επόμενων 3 μηνών. Γι' αυτό και επιμένουμε όμως ότι η πολιτική μας για το μεταναστευτικό έχει στόχο, κύριε Γεννατά, και την αποτροπή. Γι' αυτό μιλάμε για τον ενιαίο φορέα επιτήρησης, γι' αυτό αυξάνουμε τη φύλαξη στα σύνορα, γι' αυτό προμηθευόμαστε τάχη στα νέα σκάφη, υπηρετούμε την νομιμότητα, επιταχύνοντας τις διαδικασίες παροχής ασύλου και με νέο προσωπικό στις υπηρεσίες. Μένουμε σταθεροί στο δίπολο για το οποίο έχω ξαναμιλήσει σε αυτήν την αίθουσα. Ανθρώπινες συνθήκες για τους κατατρεγμένους, ασφαλείς συνθήκες
για τους Έλληνες. Η πολιτική μας όμως εξελίσσεται και πρέπει να απαντά και στα δεδομένα που γεννά κάθε μέρα ίδια η πραγματικότητα. Γι' αυτό αλλάζει συνολικά και η οπτική μας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ζήτημα αυτό. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πρωτολογία μου, λέγοντας κάτι το οποίο το γνωρίζετε όλοι και πιστεύω το γνωρίζει και όλη η ελληνική κοινωνία. Αυτή η κρίση έχει έρθει για να μείνει. Η Ευρώπη, δυστυχώς, θα εξακολουθεί να αποτελεί μαγνήτη μετακίνησης από Ασία και Αφρική. Και γι' αυτό και καλείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το επαναλάβω, να προστατεύσει τα ανατολικά της σύνορα, αλλά και να μοιραστεί με ίσο, με δίκαιο τρόπο, αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τελικά θα απολαύσουν το δικαίωμα να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Τουρκία, δυστυχώς, δεν φαίνεται να διδάσκεται από τα αδιέξοδα τα οποία η ίδια προκαλεί. Το είπα και χθες, το επαναλάβω και σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει και αυτή τις δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν από την κοινή δήλωση. Έχει προβλήματα η κοινή δήλωση, κύριε Γεννάτα? Ναι, έχει προβλήματα. Αλλά είναι το καλύτερο εργαλείο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Και η κοινή δήλωση σημαίνει υποχρεώσεις και για την Ελλάδα, να γίνονται δηλαδή επιστροφές που δεν γινόντουσαν, σημαίνει και υποχρεώσεις για την Τουρκία. Η υποχρέωση είναι όταν η ελληνική ακτοφυλακή, το ελληνικό λιμενικό, καλεί την τουρκική ακτοφυλακή ενημερώνοντας ότι μια βάρκα έχει ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, η τουρκική ακτοφυλακή να παρεμβαίνει πριν η βάρκα αυτή εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και ναι, η Τουρκία πράγματι, και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, από εμάς με θάρρος, φιλοξενεί εκατομμύρια προσφύγων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί το ζήτημα αυτό με τον τρόπο που το κάνει ως μοχλό πίεσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Όπως έχω πει και πάλι από αυτό το βήμα, θα κλείσουμε την πόρτα οριστικά στους παράνομους διακινητές ανθρώπων, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μπουν στη χώρα γνωρίζοντας ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Ανοίγουμε όμως την πόρτα της χώρας μας, όπως το κάναμε πάντα εξάλλου, στους πραγματικά κατατρεγμένους. Υπήρξαμε και εμείς λαός κατατρεγμένος. Με την ίδια αποφασιστικότητα, λοιπόν, με την οποία διεκδικούμε την ασφάλειά μας, με την ίδια τόλμη υποδεχόμαστε και ενσωματώνουμε όποιον το δικαιούται, όποιον το θέλει και όποιον το μπορεί. Και ο πολιτισμός μας, ξέρετε, είναι πολύ ισχυρός για να επηρεαστεί έτσι εύκολα από άλλους. Και η σημαία μας είναι πολύ μεγάλη για να μπορεί να αγκαλιάσει όποιον επιθυμεί να την τιμήσει. Η Ελλάδα άλλωστε ανέκαθεν ταξίδευε πάνω σε άγρια κύματα, προκαλούσαν οι πόλεμοι, οι κρίσεις, οι μετακινήσεις πληθυσμών, πάντα όμως έβρισκε τρόπο να ξεπερνά τις τρικυμίες, να ξαναβγαίνει σε ήρεμα νερά και είμαι σίγουρος, αισιόδοξος ότι και τώρα ενωμένοι ως ελληνική κοινωνία πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτήν την κρίση και πρέπει να απομονώσουμε αυτές τις ακραίες φωνές οι οποίες για λόγους προσωπικής ή ενδεχομένως κομματικής ιδιοτέλειας θέλουν να κάνουν μια σπέκουλα πάνω στο πρόβλημα αυτό. Απαιτείται ενωμένοι να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Το λόγο έχει τώρα για τη δευτερολογία της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος Αλλαγή, κυρία Φωτεινή Γεννηματά. Κύριε Πρωθυπουργέ, δυστυχώς από την απάντησή σας μένουν πολλά ερωτηματικά για το εάν, πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί το σχέδιο που μας έχετε παρουσιάσει.
Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο σημεία πέραν του σχεδίου. Κοιτάξτε, στα κομματικά συνέδρια στην Ευρώπη, καλά κάνουμε και μιλάμε. Και εγώ μιλάω διαρκώς και θα το ξανακάνω, γιατί ζητήσατε και τη συμβολή μου και υποθέτω ότι αυτό εννοείται. Αλλά εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός. Εσείς πρέπει να κάνετε κάτι περισσότερο από το να μιλάτε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρέπει να απαιτήσετε από την κυρία Μέρκελ την ίδια και από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί μονάχα έτσι θα ακουστεί η φωνή του ελληνικού λαού και έχουμε ελπίδες να έχουμε αποτελέσματα. Και το λέω αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν διαχειριζόμαστε αυτή την ώρα τα απόνερα μιας κρίσης που πέρασε. Η κρίση αυτή είναι σε εξέλιξη. Θα συνεχίζεται. Και αν δεν αλλάξουμε πολιτική, και αν δεν αλλάξει η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και αν δεν αλλάξει το Δουβλίνο, η κρίση θα μείνει εδώ. Θα εγκατασταθεί. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε μοιραίοι για αυτό τον τόπο και για τον ελληνικό λαό. Αναφερθήκατε και στο θέμα των συνόρων. Και διαβεβαιώσατε τον ελληνικό λαό που μας ακούει ότι προστατεύεται απόλυτα τα σύνορα. Μα μόλις πριν από λίγο σας είπα, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι από τον Εύρο επί ημερών σας μπήκαν χιλιάδες άνθρωποι που δεν τους σταμάτησε κανείς, στους οποίους δεν έγινε κανένας απολύτως έλεγχος. Δεν είναι λοιπόν αποτελεσματική η δουλειά που κάνετε στα σύνορα και δεν μιλώ μόνο για τα θαλάσσια σύνορα και έχει τη σημασία του αυτό. Γιατί δείχνει αν υπάρχει η πολιτική βούληση και η ικανότητα. Και για τα δύο θα κριθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και να είστε βέβαιος ότι τον Ιούνιο θα καταθέσουμε ξανά την ερώτηση αυτή. Γιατί αυτό είναι το καθήκον της αντιπολίτευσης. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε τι από όλα αυτά που μας είπατε σήμερα θα έχει προχωρήσει, θα έχει αποδώσει ή θα έχει ολοκληρωθεί. Και έρχομαι στα επιμέρους. Σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, στα νησιά και την Ενδοχώρα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 100.000 ανθρώπων. Ακούγονται διάφοροι αριθμοί, αλλά τόσοι περίπου είναι. Ξέρετε πόσοι θα μας αναλογούσαν αν είχε γίνει για όλους τους νεοεισερχόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016 αναλογικός επιμερισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, από το 2016 μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χερσαία και θαλάσσια σύνορα 824.900 άνθρωποι. Πάνω από 250.000 είναι αυτοί που μπήκαν από την Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με την ποσόστοση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη μετανάστευση, μας αντιστοιχεί το 1,9% από αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή, 15.673 άνθρωποι. Αυτό είναι το μερίδιο που μας αναλογεί μετά την πρώτη υποδοχή. Αυτή πρέπει να είναι η βάση συζήτησης και το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Για να μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Ούτε όμοιροι του Ερντογάν και της Τουρκίας, αλλά ούτε όμοιροι της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που έρχεται για να χρυσώσει το χάπι της κρίσης, χωροθετώντας την στο ελληνικό έδαφος. Ο νόμος βάσει του οποίου λειτουργούν οι κλειστές δομές, όπως αρέσει σε πολλούς να τις λένε, τα προαναχωρησιακά κέντρα, σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία, είναι νόμος του 2011 και είναι νόμος ΠΑΣΟΚ. Είμαστε οι τελευταίοι που θα διαφωνήσουμε για την ανάγκη ύπαρξής τους. Προφανώς χρειάζονται. Δώστε όμως συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τα κέντρα κράτησης. Θα κρατηθούν και ανάπηροι και άρρωστοι και γυναίκες μόνες και οικογένειες με παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα όλοι μαζί πάλι στον ίδιο χώρο.
Δεν είναι απάντηση ένα σχεδιάγραμμα που δώσατε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες. Πολύ φοβάμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η προχθεσινή σας κυβερνητική ανακοίνωση ήταν περισσότερο επικοινωνιακή ή και λίγο υπό την πίεση της ερώτησης που έχουμε καταθέσει εδώ και 2 εβδομάδες. Θέλουμε, λοιπόν, συγκεκριμένες απαντήσεις για το project. Το έχετε κοστολογήσει? Έχετε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Έχει συμφωνήσει να συνεισφέρει για τη χρηματοδότησή του? Ή θα καλύψετε το κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό? Πάλι θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης για ένα θέμα που είναι ευρωπαϊκό? Και το ταμείο για το οποίο μιλήσατε περί αλληλεγγύης, και αυτό από δικούς μας πόρους θα χρηματοδοτηθεί. Από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αληθεύει ότι και σήμερα που μιλάμε πληρώνετε τη σύντηση στα κιτ στη Μόρια και αλλού με κρατική χρηματοδότηση? Το σχέδιό σας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι φαραωνικό. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Ολόκληρο το σοφρονιστικό σύστημα στη χώρα έχει λίγο παραπάνω από 10.000 θέσεις κρατουμένων. Και εσείς λέτε ότι θα φτιάξετε 18.000 θέσεις σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε πόσο τελικά? Και τι θα γίνεται μέχρι τότε? Και μήπως αυτό είναι και ένα κίνητρο μέχρι ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά, κάποιοι να βιαστούν να περάσουν γρήγορα από εδώ? Πείτε μας, λοιπόν, πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο, σε ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια χρηματοδότηση. Θα τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι όση ανάγκη υπάρχει για χώρους κράτησης, άλλη τόση υπάρχει για την επιτάχυνση των διαδικασιών για επιστροφές όσων απορρίπτονται. Με τις αλλαγές που κάνατε, κάνατε πιο αυστηρά τα κριτήρια. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα απορρίπτονται περισσότεροι. Και δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε να φεύγουν όλοι αυτοί γρηγορότερα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Τι καταλαβαίνουμε εμείς στο τέλος της ημέρας? Ότι θα φτιάξετε κλειστές μόριες και μετά από κάποιο καιρό, όταν θα υποχρεωθείτε από τον νόμο, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει αυτή η στιγμή, να απελευθερώσετε κάποιους από αυτούς, δεν μπορείτε να τους κρατάτε επάπειρον, εσαΐ, τότε θα έχετε και κλειστές δομές και νέες ανοιχτές. Μία τρύπα στο νερό. Προσέξτε, κύριε Πρωθυπουργέ, μην γίνει η κατάσταση χειρότερη. Από όσα ανακοινώθηκαν, προκύπτει κίνδυνος να έχουμε προβλήματα και στην ενδοχώρα. Είναι παραπιστικό αυτό που λέτε για ποσόστοση 1% αναπεριφέρεια σύμφωνα με τον πληθυσμό της. Τα ίδια ακριβώς έκανε και έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πουθενά πράγματι δεν πέρασε το 1% μέχρι σήμερα, αλλά πέρασε το 100% της τοπικής δημοτικής κοινότητας και συνήθως οι περιοχές αυτές αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένα προβλήματα. Γιατί εκεί πάτε και σχεδιάζετε και τοποθετείτε και τις δομές. Εκεί που ήδη υπάρχουν σωρευμένα προβλήματα. Μιλάτε για φύλαξη των συνόρων με τη συγκρότηση ενιαίου φορέα επιτήρησης. Αυτός υπάρχει από το 2012. Δεν αρκεί, λοιπόν, να τον ανακοινώνετε ξανά. Η υποχρέωσή σας είναι να λειτουργήσει και μάλιστα να λειτουργήσει αποτελεσματικά για τη φύλαξη των συνόρων. Σας το είπα και πριν, θα κριθείτε σε αυτό το ζήτημα. Μιλάτε για επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου. Γνωρίζετε ότι αυτοί που μπήκαν τους τελευταίους μήνες στα νησιά δεν έχουν καταφέρει καν να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, αφού επικρατεί διοικητικό χάος. Έχω την αίσθηση ότι δεν σας δίνουν την πλήρη εικόνα, κύριε Πρωθυπουργέ, και συμβαίνει συχνά αυτό από συνεργάτες που θέλουν να αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη. Ακολουθείτε τη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδιάζοντας μεγάλες δομές που θα δημιουργήσουν θέματα στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς προτείνουμε μικρές δομές, φιλοξενία σε διαμερίσματα, πραγματική και όχι προσχηματική διασπορά. Και βεβαίως κλειστές δομές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Να αξιοποιήσουμε λοιπόν σωστά τα ευρωπαϊκά χρήματα σε αυτή την κρίσιμη φάση. Να διαμορφώσουμε συνθήκες για ανθρώπινη διαβίωση για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Μέχρι αυτή την ώρα υπερτερεί το προσφυγικό προφίλ για όσο παραμείνουν στη χώρα μας. Αν έχετε κάποια άλλα στοιχεία, παρακαλώ να μας τα δώσετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ιδιαίτερα για όσους δικαιούνται άσυλο ως πρόσφυγες, είναι αναγκαία η παρουσία στα σχολεία για τους ανήλικους και τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικών για τους ενήλικες ή όποια γλώσσα επιλέγουν, γιατί οι περισσότεροι, μη γελιόμαστε, δεν θέλουν να παραμείνουν στη δική μας χώρα. Θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους για άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μέχρι τώρα έχει χρηματοδοτηθεί μόνο η αποθήκευση ανθρώπων. Αυτό έκανε τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρηματοδοτούσε την αποθήκη ψυχών, χωρίς καμία προοπτική ένταξής τους. Έφτιαξαν ένα σύστημα χαμένο στη μετάφραση. Ας φανούμε λοιπόν αντάξει των παραδόσεών μας σε ανθρώπους που ο πόλεμος ανάγκασε να φύγουν προσωρινά από τις πατρίδες τους. Και βέβαια, να θέτουμε πάντα στους διεθνείς οργανισμούς θέμα σταθερότητας και οικονομικής βοήθειας για τις χώρες προέλευσής τους, ώστε να μην αναγκάζονται αυτοί να γίνονται θύματα των βουλεμπόρων και να κινδυνεύουν και την ίδια τους τη ζωή. Κύριε Πρωθυπουργέ, κλείνω με αυτό. Επαναλαμβάνω ότι στο προσφυγικό μεταναστευτικό χρειάζεται αλλαγή πολιτικής τώρα, στην ουσία, όχι μόνο στην επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Καλείται στο βήμα ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη δική του δευτερολογία. Κύριε Γυνατά, αν κατάλαβα καλά και από τις δύο τοποθετήσεις σας, ουσιαστική διαφωνία για την πολιτική την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα, ή ακολουθούμε, εν πάση τόσο, ή θέλουμε να ακολουθήσουμε, δεν βλέπω να υπάρχει. Συνοψίζω. Αφού σας πω ότι η πολιτική αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση? Για ένα χρόνο έκανε την Ελλάδα ένα κέντρο διερχομένων, λέγοντας στην ουσία ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, για να βρεθεί ξαφνικά με τα βόρεια σύνορά μας κλειστά, με μία δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία διαπραγματεύτηκε και συμφωνήθηκε ερήμην της Ελλάδος και η οποία μας βοήθησε να μειώσουμε αρκετά τις ροές, πλην όμως δεν αξιοποίησε αυτή την ευνοϊκή συγκυρία, ώστε να κάνει επιστροφές και να αλλάξει τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, και σίγουρα δεν κληρονόμησε και στην επόμενη κυβέρνηση ένα οργανωμένο Υπουργείο ή ένα οργανωμένο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι εισέρχονται. Αυτή ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα έλεγα ότι σε συμβολικό επίπεδο έχει πάντα ως σημείο αναφοράς την περιβόητη φράση του κύριου Τσίπρα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ακολουθούμε μια διαφορετική πολιτική. Πού βλέπω λοιπόν ότι συμφωνούμε? Σε τέσσερα κεντρικά σημεία. Πρώτον, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι και ελληνικό. Είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό. Τι ζητάμε από την Ευρώπη? Δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, να υποστηρίξει η Ευρώπη την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες που αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να φυλάξουμε από κοινού τα σύνορά μας, ώστε να μπορούν τα σύνορά μας να είναι ασφαλή. Αυτό σημαίνει πόρους, αυτό σημαίνει ανθρώπους και αυτό σημαίνει και διαδικασίες, κυρία Γεννήματα. Διότι η φύλαξη των συνόρων δεν είναι απλά μια κουβέντα την οποία τη λέμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και ακριβώς τι θα κάνουμε και τι σημαίνει η φύλαξη των θαλασσίων και των χερσαίων συνόρων μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και ένα ζήτημα το οποίο το εγείρω συνέχεια. Τι είναι το δεύτερο το οποίο ζητάμε από την Ευρώπη? Άμεση αλλαγή του κανονισμού του Δουβλίνου, ώστε να μην φορτώνονται οι χώρες πρώτης εισόδου την αποκλειστική διαδικασία της πλήρους εξέτασης αιτήσεων ασύλου, και αυτή η διαδικασία να μπορεί να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξάλλου σε αυτή τη λογική κινήθηκε και το προσχέδιο πρότασης του κ. Ζεχόφερ, έτσι όπως κατατέθηκε στο δημόσιο διάλογο. Η Γερμανία είναι σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια.
μου ρωτήσατε τι λέει η κυρία Μέρκελ, είναι σύμμαχος μας αυτή η προσπάθεια. Αλλού θα βρούμε προβλήματα, δεν θα τα βρούμε στη Γερμανία σε αυτή την πολιτική. Ταυτόχρονα, αυτή η προβληματική, αυτή η δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, δεν εκτιμώ, θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν εκτιμώ ότι αυτή η δήλωση μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή, μπορεί όμως να εφαρμοστεί. Και να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να επικοινωνούμε εμείς βάσει της δήλωσης με την τουρκική ακτοφυλακή και να μην παίρνουμε απάντηση για βάρκες που ξέρουμε και ξέρουν ότι ξεκινούν από τα τουρκικά παράλια. Και βέβαια είναι ανεπίτρεπτο, θα το ξαναπώ, η Ελλάδα η οποία είχε υποχρέωση να κάνει επιστροφές να μην τις έχει κάνει. Θα κάνει λοιπόν η Ελλάδα επιστροφές και συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν επιστροφές. Άρα συμφωνούμε ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γι' αυτό καμία διαφωνία. Και αυτό θα γίνει με ένα σχέδιο το οποίο πολύ οργανωμένα έχει παρουσιάσει ο κ. Στεφανής, με συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα και βέβαια με ένα σχέδιο του πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ακούω τον προβληματισμό σας ότι θα ήταν καλύτερο να πάμε σε διαμερίσματα, σε ξενοδοχεία. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι καταρχάς για όλα αυτά. Με ρωτήσατε για την Ευρώπη. Βεβαίως και η Ευρώπη είναι πλήρως ενήμερη για ό,τι κάνουμε. Και είμαστε σε τακτικές επικοινωνίες με την DG Home, η οποία και αυτή έχει την ευθύνη και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα θα είναι τα χρήματα. Και μερικές φορές ξέρετε η Ευρώπη κρύβεται και πίσω τα χρήματα. Για να μπορέσει να μας φορτώσει στην ουσία το πρόβλημα και να μην αναλάβει τις πιο δύσκολες πολιτικές αποφάσεις που είναι αυτές για τις οποίες μιλήσαμε. Η κατανομή έχει γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, πάντα σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και πάντα κάνοντας προβλέψεις, ειδικές προβλέψεις για τα νησιά, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν ποιο είναι το μέλλον τους σε αυτή την κατάσταση, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, για τους Δήμους, εκεί όπου θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερες δομές από αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κλειστές προναχωρησιακές δομές στα νησιά. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Δεν ξέρω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό. Φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί. Αλλά θέλω να σας θυμίσω, κυρία Γεννηματά, μιας και το έφερε η κουβέντα. 4 Μαρτίου του 2016, θυμάμαι επειδή ήταν και η μέρα των γενεθλίων μου και μόλις είχα αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε κάνει σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο για το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η συμφωνία τότε και από πλευράς τότε κυβέρνησης ήταν ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το θυμάστε καλά. Δεν έγινε φυσικά απολύτως τίποτα. Οι βασικοί άξονες οι οποίοι είχαν μπει από τότε, λοιπόν, ήταν άξονες οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα εφαρμοστούν από αυτήν. Και βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα να λέτε και καλά θα κάνετε να είστε εδώ πέρα να μας ασκείτε κριτική και να μας ελέγχετε για το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει. Το οποίο ναι, είναι φιλόδοξο, αλλά ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Και το τέταρτο σημείο το οποίο συμφωνούμε είναι ότι πρέπει να φυλάξουμε διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Σας είπαμε τι κάνουμε, στον Εύρο. Σας είπαμε τι κάνουμε στη θάλασσα, σας είπαμε για το πώς θέλουμε να ενισχύσουμε το λιμενικό και να γνωρίζετε ότι ήδη έχει γίνει και η μέγιστη δυνατή ανακατανομή των δυνάμεων στο λιμενικό, ώστε τώρα που έχει τελειώσει και η τουριστική περίοδος, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σκάφη από την υπόλοιπη Ελλάδα στο Ανατολικό Αιγαίο, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία. Έχει τεθεί το ζήτημα και στο ΝΑΤΟ, διότι και αυτή η αποστολή του ΝΑΤΟ η οποία υπάρχει και αυτή έχει τη χρησιμότητά της, διότι πάνω σε ένα πλοίο βρίσκεται ένας Έλληνας και ένας Τούρκος αξιωματικός και αυτό είναι χρήσιμο ώστε να μην μπορεί να ισχυρίζεται κανείς ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα σύνορά μας θα φυλάσσονται με διαφορετικό τρόπο και τα χερσαία και τα θαλάσσια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό τελικά θα αποτελέσει ευθύνη της Ευρώπης. Εμείς είμαστε θετικοί στο να μπορέσει η Ευρώπη να μας υποστηρίξει σε αυτήν την πρωτοβουλία. Αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν αρκεί μόνο η διάθεση, δεν αρκούν τα σκάφη, δεν αρκούν τα σκάφη της Frontex. Πρέπει να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται στη θάλασσα. Και αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή τέσσερα από πλευράς Ευρώπης απολύτως ξεκάθαρο. Κλείνω, κυρία Γεννηματά, λέγοντάς σας για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, είναι ένα πρόβλημα διαρκές. Ένα πρόβλημα το οποίο καταλαβαίνει και η ελληνική κοινωνία ότι δεν έχει μαγικές λύσεις.
άλλα προβλήματα μπορούν να λυθούν πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι εξαιρετικά σύνθετο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει μια έντονη ανθρώπινη διάσταση. Και αυτή την ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος, η οποία αφορά πρωτίστως τις πιο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, εκεί πιστεύω ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε καμία έκπτωση. Όπως κατεπηγόντως εστάλησαν εμβόλια στη Σάμο και στην Λέσβο για να εμβολιαστούν παιδιά τα οποία ήταν έξω από το πλαίσιο αυτό προστασίας, την ίδια προστασία θα δίνουμε πάντα στους πιο ευάλωτους. Και οι πιο ευάλωτοι βέβαια από όλους είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα. Εκεί έχουμε γύρω στα 1.200 παιδιά αυτή τη στιγμή σε οργανωμένες δομές, αλλά έχουμε 4.000 παιδιά, τα οποία είτε βρίσκονται στη Μόρια ή σε άλλους χώρους, σε συνθήκες δυστυχώς άκρως προβληματικές, είτε βρίσκονται και περιφέρονται στους δρόμους της Αθήνας, δυστυχώς με τραγικές ιστορίες, τις οποίες όλοι γνωρίζετε. Έχω δεσμευθεί λοιπόν προσωπικά και θα υπάρξει άμεσα ανακοίνωση για ενός εθνικού συντονιστή για το ζήτημα αυτό, να το αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να σας πω και κλείνω με αυτό, ότι δεν αποτελεί καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης το γεγονός ότι επιχειρήσαμε, ειδικά για τα ασυνόδευτα ανήλικα, να έρθουμε σε συνεννόηση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και να πούμε για το Θεό, 3.000 παιδιά συζητάμε, να κρατήσουμε εμείς τα 1.500. Τα υπόλοιπα 3.000 δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 27 χώρες, ώστε να αποδείξει η Ευρώπη την αλληλεγγύη της στον πιο ευαίσθητο τομέα και για νούμερα τα οποία τελικά είναι ασήμαντα για μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς η απάντηση, και λυπάμαι που θα το πω, και δεν τιμά την Ευρώπη αυτό, δεν τιμά την Ευρώπη, η απάντηση την οποία πήραμε δεν ήταν θετική. Παρά τα αυτά, εμείς και εσείς και όλοι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε, να θέτουμε το θέμα με ευθύνη, με σοβαρότητα, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για το τι πρέπει να κάνουμε στη χώρα. Αυτό μας διευκολύνει στις συζητήσεις μας με την Ευρώπη. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η μεγαλύτερη έμφαση που δίνουμε στη φύλαξη των συνόρων, είναι όπλα τα οποία έχουμε στη διαπραγμάτευσή μας. Άρα θα σας ζητήσω, η κριτική σας είναι λελογισμένη και ο τόνος σας πιστεύω ότι είναι ο ενδεδειγμένος, απλά να έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο και δεν διευκολυνόμαστε ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα να παρουσιάζουμε την κατάσταση έτσι όπως είναι. Δεν έχουμε λόγο να την παρουσιάζουμε χειρότερη από όσο είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι στις προθέσεις σας. Το λέω απολύτως ξεκάθαρα και δεν διέκρινα αυτό από τον τόνο της ερώτησής σας. Αλλά τελικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά όλους και όλοι μαζί θα το λύσουμε. Σας ευχαριστώ.